Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους. Κοίτα, αν δεν παίζει η συγκεκριμένη εκπομπή από τα ηχεία στο Δημαρχείο Σιτζιά για τουλάχιστον όλη την καλοκαιρινή σεζόν, με δεμένα να μιλάει, έτσι άπα το κάνουμε. Ο μόνος λόγος που δεν έχω βάλει η Κάρμινα Μπουράνα να παίζει σήμερα είναι λόγω του coach δεμένα, εγώ για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί δίπλα του κάθεται ο Αλέξανδρος Ομινάς. Λοιπόν, πριν παρουσιαστούν, θέλω να πω δύο λόγια για τον καθένα. Είναι δύο αρχηγοί, παράγοντες, πρόεδροι, τα πάντα όλα που έχουν ξεκινήσει από χαμηλά. Δύο. Ερχόντουσαν, κλώτσα σκούφια, τον Ατάλο. Φέρανε παίκτες, τρώγανε φάπες, ξανά. Ο coach εμένα συγκινείται να σας πω. Έχει χαμός. Αυτοί οι δύο τύποι, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται στη Μάστερ. Βρίσκονται στη Μάστερ. Έτσι. Coach Μένεγας, Αλέξανδρος Μινάς, πείτε μας. Και να πω κάτι, αν δείτε τις συνεντεύξεις που δώσανε και οι δύο μετά το τέλος του αγώνα, καλά, ο ένας ήταν σαν να είχε πάρει η ομάδα του το conference ή η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και ο άλλος ή να είχε βγει το, ξέρεις, πρώτο με 45% αν βιλάγεις. Και ο άλλος, τι να πω τώρα, σαν η Τζιάννα ανακηρύχθηκε στο νησί του αιώνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είχαν ένα χαμόγελο το οποίο προέρχεται από το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει τις ομάδες τους από το μηδέν και τις αγαπάνε αυτές τις ομάδες με πλήρη αναδιοτέλεια. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να πάρουν από αυτές τις ομάδες, οπότε είναι τελείως original το συνέστημα που νιώθουν για αυτό το σύνολο το οποίο έχουν δημιουργήσει. Και σας αξίζουν συγχαρητήρια, ρε παιδιά, και στους δύο. Πείτε μας. Και χαρήκαμε και πάρα πολύ για τη χαρά σας. Εννοείται. Για πάμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λίγο πολύ κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά τη δικιά μας ομάδα, είμαστε μια ομάδα που όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε την πρώτη χρονιά που έχει στηθεί το μπασκετάκι. Ακόμα δεν ξεχνάω ποτέ την πρώτη μέρα που πρωτοσυνάντησα τον Αντωνάκη και τον Μπουργατζά στο γήπεδο του Κάρβουνο, πριν αποκτήσει παρκέ το γήπεδο του Κάρβουνο. Ναι, εννοείται. Και φτάσαμε στο σήμερα, η ομάδα η δικιά μας, να είναι στη Μάστερ. Αν το λέγαμε πριν 2-3 χρόνια δεν το πιστεύαμε, αλλά το βάλαμε στόχο, το βάλαμε πείσμα, η ομάδα το πίστεψε, με πίστεψε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, έφερες γλυκά οπότε... Ναι, γι' αυτό το έκανα. Είμαι πολύ χαρούμενος και που είμαι μαζί με τον coach τον Δεμέναγα. Τον παρακολουθώ και την ομάδα του πάρα πολλά χρόνια, είτε συμμετείχα είτε και πριν συμμετάσχω με την πρώτη μου ομάδα στο μπασκετάκι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και στο σημερινό podcast. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για την ομάδα μας που ανεβήκαμε. Μου βγήκε και εμένα, γι' αυτό έκανα αυτή τη συνέντευξη, πάρα πολύ συναισθηματικό, γιατί όσοι τρέχουν ομάδες καταλαβαίνουν όταν έρχεται μια δικαίωση τι σημαίνει αυτή η δικαίωση. Αλλά όπως είπα και με αυτό θα τελειώσω την πρώτη μου έτσι, κουβέντα. Όλοι εμείς οι οποίοι είτε στην ομάδα είτε είμαστε προπονητές, αυτό που κάνουμε είναι να οργανώνουμε μια κατάσταση και να πιέζουμε μια κατάσταση. Οι παίκτες για μένα είναι οι πρωταγωνιστές, σε αυτούς αξίζουν τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια. Αυτοί τρώνε το ξύλο, χάνουν τον χρόνο τους, αφήνουν τις δουλειές τους, τα παιδιά τους, δίνουν τα χρήματά τους. Εμείς έχουμε μια τρέλα και εγώ ευχαριστώ που ακολουθήσαν αυτή την τρέλα και πιστέψανε ότι όντως μπορούσαμε, είχαμε την ποιότητα να ανέβουμε κατηγορία και να πάμε στα μεγάλα σαλόνια. Αυτά. Τέλεια. Είχαμε αυτό το στόχο. Ναι, εμάς εξ αρχής. Κοίταξε να δεις τι έγινε. Θα σου μιλήσω εγώ μια που ξεκίνησα να συνεχίσω. Όταν στήθηκε η ομάδα στην αρχή που κάναμε και προετοιμασία και τα λοιπά, είχαμε αυτό το στόχο. Δυστυχώς ή ευτυχώς το αρχικό μας για άλλη μια χρονιά, μέσα σε δύο μήνες το αρχικό μας πλάνο διαλύθηκε γιατί φύγανε εμείς οι παίκτες που είχαμε φέρει για διάφορους λόγους τέλος πάντων και απλά κοιτάξαμε να σώσουμε τη χρονιά. Ευτυχώς ήρθαν παιδιά στην πορεία και μείναν και τα παιδιά που ήταν γιατί έχουμε πολύ μικρό ρόστερ εμείς. Ήμασταν με 12 άτομα ρόστερ και 11. Και μετά όταν είδαμε την ποιότητά μας, ξαναμπήκαμε σε τροχιά να κυνηγάμε την άνοδο. Αυτό. Όσον αφορά εμάς το καλοκαίρι, μετά την επιτυχία την περσινή που φτάσαμε μέχρι τελικό και λόγω μπλαστιακού δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, δικαίως ο μπλαστιακός πρωταθλητής, η πρώτη κουβέντα που είχα πει με το ΔΣ, γιατί είχα μια ιδιαιτερότητα ότι μας φύγανε κάποια παιδιά και πήγαν σε μια άλλη ομάδα,
να πάμε στη κατηγορία και να, ο πρώτος στόχος να μείνουμε στην κατηγορία. Όλα αυτά όμως πριν έρθουν κάποια παιδιά στην ομάδα και, εδώ, και δούμε τι ρόστερ έχουμε. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το Σεπτέμβρη με το κύπελο, αμέσως κατάλαβα, χωρίς να το πολυφωνάζω, πού θα πάει το πράγμα. Η ομάδα η δικιά μας όσον αφορά στον ομιλό της, που κατά την άποψή μου σε ένα πολύ δύσκολο ομιλό, με ιδιαίτερες ομάδες και σκληρές ομάδες, ήξερα ότι η ομάδα μας είναι για τους τέσσερις καλύτερες. Τη θέση δεν την ήξερα. Όσο προχωρούσε, οι πρώτες δύο θέσεις ήταν για δύο, για μας και για την Πρεσόφ. Δικαίως η Πρεσόφ πήρε την πρώτη θέση, δικαίως εμείς τη δεύτερη και δικαίως είναι και οι δύο ομάδες, πιστεύω, στις 8 καλύτερες και πήρα την άνοδο. Για μας ζούμε το όνειρό μας. Είμαστε ένα σύνολο, ένα κράμα παλιών και νέων παιχτών που έχουν ένα κοινό στόχο και αγαπάνε αυτήν την ομάδα. Όποιος έχει παρακολουθήσει από κοντά τα φετινά μάτς του Αριστείου θα καταλάβει ότι είμαστε μια γροθιά. Από μένα που είμαι έξω από τις γραμμές και τους παίχτες που είναι μέσα στις γραμμές. Είτε παίξουν 40 είτε παίξουν ένα λεπτό. Υπάρχουν παίχτες που δεν έχουν παίξει καθόλου που έχουν έρθει, γιατί ήταν μια κουβέντα που την είχα κάνει από την πρώτη μέρα, ότι δεν τάζω σε κανένα χρόνο. Αφού είπαμε ότι θα μπούμε μέσα και ο στόχος μας είναι αυτός, θα λειτουργήσουμε όσο μπορούμε σαν μια κανονική ομάδα μιας εθνικής κατηγορίας. Το δεχτήκαν τα παιδιά, το αποδεχτήκανε. Ένα συν για μας, και θα το πω και από εδώ, να ευχαριστήσω και τον σύλλογο του Άσκα Αριστέου στην ΚΕΑ, αλλά και τους χορηγούς μας, όποιοι οι χορηγοί είναι τα τοπικά καταστήματα του νησιού που μαζέψαν το ποσό και πληρωθήκαν όλες μας οι αγωνιστικές και πληρώνονται και τα play-off μας μέχρι τώρα, μου δώσαν και εμένα, μου λύσαν τα χέρια και μου δώσαν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω το σύνολο που είχα όπως εγώ πίστευα. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Λέω να σχολιάσουμε λίγο τα αποτελέσματα που είδαμε στους 16 και μετά να δούμε τα ζευγάρια που δημιουργήθηκαν στους 8. Τι λες, Αντώνη? Ωραία. Πάμε σιγά-σιγά. Να μιλήσουμε γενικά για τα αποτελέσματα. Μην τα πάρουμε τώρα μεμονωμένα, ενώ πώς κυλήσαν οι σειρές, εννοείς. Ναι. Γενικότερα, αν εξαιρέσω, νομίζω, το Νέα Τριπροτοκρατία Ελιτήρη, που νομίζω ήταν το πιο εύκολο, και το Gunners Βλαστιακός, που λήξαν ενώ πάνω από 15 πόντους στα παιχνίδια, όλες οι σειρές ήταν άστα να πάνε. Λοιπόν, η Κόζα Νόστρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τους Κομόντο. Καταρχήν αυτοί κάνανε μάτσι, είναι φόβο ότι πήγε το πρώτο με το δεύτερο. Ακριβώς είδε διαφορά. Και το σκορ, φοβερό πράγμα. Έτυχε να κάνω το πρώτο παιχνίδι και τους είδα, τους έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Τους έχουν βάλει δύσκολα, αξίζουν συγχαρητήρια στα... Φυσικά στην νικητρία ομάδα, αλλά εντάξει, okay, το περιμέναμε όλοι από τους Κομόντο. Ήταν το φαβόρι και είναι το φαβόρι για πολύ παραπάνω. Αν μου επιτρέπεις, επειδή ήταν στον όμιλό μου η Κόζα Νόστρα, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα με τρία γκάρ εκπληκτικά και άλλο. Και μου διαφεύγει το όνομά του, το νούμερο 10. Το Γονιδάκι. Το Γονιδάκι, μπράβο, συγγνώμη, που είναι ένας κλασικός σουτέρ. Τα τρία γκάρ που λες που έχουν η Κόζα είναι ιδιαίτερα. Και ο Κάκιος που πηδάει στο Θεό, και ο Μπρούστας που πηδάει στη στρατόσφαιρα, αλλά και ο Κυριάκος Ωρές που οργανώνει και εκτός είναι ο εγκέφαλος και της εκτός ομάδας. Οργανώνει. Όπως όποιος έβλεπε και τα παιχνίδια στον όμιλό μας και τα δικά μας μεταξύ μας, ήταν σκληρά, μπασκετικά, αγωνιστικά. Εγώ δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τους Κόζα. Σε ιδιωτικές συζητήσεις που είχαμε με παίχτες μου, πίστευα ότι μπορούσε να γίνει και κάτι. Αλλά η ποιότητα των Κομόντο επικράτησε και δικαίως ανέβηκε. Αλλά πολλά συγχαρητήρια στην Κόζα Νόστρα. Έχεις να προσθέσεις κάτι, Αλέξανδρε? Εγώ τους Κομόντο είχα στον όμιλό μου. Τους έπαιξα δύο φορές. Πάνω στον όμιλό μου, λογικό είναι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί για το Final Four και για τον τελικό. Το ξέρουμε για τα παιδιά που ήρθαν να τη βοηθήσουν, γιατί τους θυμάστε και από παλιά πριν αλλάξουν όνομα κτλ. Κάναν πιο πολύ την πλάκα τους, κάναν μια πορεία, μια κοιλιά, ξαναπέσανε κτλ. Αλλά τα παιδιά που ήρθαν ξεκάθαρα. Το πάνε αλλού, είναι πάρα πολύ αθλητική ομάδα και είναι πολύ δύσκολο να τη χτυπήσεις, γιατί έχει πάρα πολλές λύσεις. Θεωρώ ότι έχει μια κάποια μικρή αδυναμία, αλλά σε ένα σύνολο δύο αγώνων και σε
2-40 είναι δύσκολο να τη χτυπήσει. Σε μονό αγώνα αλλάζουν τα πράγματα για πολλού και διάφορου λόγου. Παντού ισχύει αυτό. Ναι, έτσι, για να είμαι λίγο ξεκάθαρο στην ιστορία, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν χτιστεί από την αρχή τη χρονιά για κάτι πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι θα παλέψουν για να φτάσουν εκεί που θέλουν. Έχουμε μια πολύ καλή ποιοτική τετράδα. Είναι οι δύο Δελιγιάννηδε, ο Λνταούτ και ο. Γαϊτάνη. Γαϊτανάκη ή Γαϊτάνη. Γαϊτάνη. Σίγουρα. Γαϊτάνη. Οκ. Για να το λέει. Ακούστε. Ναι, εντάξει. Είναι επιμένει. Και μια που είπε για τον Γκάγκιο, γιατί θέλω να το πω, ρε παιδί μου, και δεν το είχαμε την περασμένη φορά. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει κουβαλάει τα βραβεία του, τα MVP του, τα νταμπλα του. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει φοβερή επιρροή στην ομάδα του. Συγγνώμη. Και πολύ καλό παιδί. Να πω κάτι. Όποιο ξανακάνει bullying στον Αντώνη τον Ντρούπη για τα podcast, θα με βρει κάτω το σπίτι του. Αυτό έχω να πω και συνεχίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενο ζευγάρι, Μπλαστιακός Γκάνερς. Νομίζω άλλο ένα ζευγάρι που το φοβορεί. Κέρδισε, νίκησε, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Πιστεύαμε ίσως ότι οι Γκάνερς θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί και ότι δεν θα φάνε ίσως 20 πόντους το πρώτο. Εγώ ναι. Ότι θα περάσουν τον Πλαστιακό δεν το πίστευα, ειδικά με το ρόστερ που παρατάχθηκε ο Πλαστιακός. Να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό το ζευγάρι. Παντελάκι παρόντο, σπασάρκι παυσάτο. Κάτι τέτοιο νομίζω συνέβη και εδώ. Ένας παίχτης ο οποίος είναι ποιοτικότατος, με εμπειρία στο χώρο, προπονητής χρόνια. Η θέση του και η γνώση του για το άθλημα είναι τεράστια. Εγώ είχα την τύχη, ατυχία μετά. Να τον αντιμετωπίσω πέρσι μία φορά στο τελικό της development. Μια παρουσία στις τέσσερις γραμμές εκπληκτική. Βέβαια φέτος δεν είχαν ένα παίκτη που είχαν πέρυσι που ήταν ο Μπλαστιακός. Το Μόκα πήγε, έγινε ενεργός γι' αυτό. Τρομερός παίκτης. Μας εκτέλεσε πέρυσι τον τελικό άνθρωπος στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά ο Μπλαστιακός εδώ πέρα ήταν ξεκάθαρο φαβορί. Σέβομαι την ομάδα του Γκάνερς, αλλά εδώ υπήρχε τείχος. Άκου τώρα τι γίνεται. Θα μιλήσω για δύο ομάδες, οι οποίες και στις δύο έχω αναφορές. Θα ξεκινήσω με τους Gunners. Με τους Gunners βρέθηκα μέσω του Μπασκετάκη και με τον Δημήτρη Καραμπέτσο. Έχουμε αναπτύξει μια φοβερή προσωπική σχέση. Είναι εξαιρετικά παιδιά, είναι ομάδα με όλη την σημασία της λέξης. Είναι παρέα, είναι οικογένεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν τεράστια υπέρβαση να πάνε στα playoff. Το θυμάστε γιατί είχαν και τις απουσίες τους κτλ. Προφανώς όταν πας στα playoff το πιστεύεις. Και πάω όσο καλύτερα γίνεται. Εντάξει, ήταν το outsider και στα χαρτιά, θεωρητικά. Θα πιαστώ από την κουβέντα που ξεκίνησε ο Αντώνης που είπε ότι τον Παντελάκη, ο οποίος είναι ένας μπασκετάνθρωπος καταρχήν και εκπληκτικός γνώσης του αθλήματος, είτε παίζει είτε είναι έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και κουουουτσάρι. Το φαίνεται και από την πορεία, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι εγώ μπορώ να το πω ή να το κρίνω. Εντάξει, επικράτησε το φαβορί. Νομίζω όμως ότι οι Gunners έχουν τεράστιο μέταλλο σαν ομάδα και πάνω εκεί πρέπει να χτίσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θέλει ποτέ την ομάδα να την κάνει πιο, γιατί θέλει και κάτι παραπάνω αν θες να πρωταγωνιστήσεις. Στο Μπλαστιακό τώρα τι γίνεται. Ο Μπλαστιακός τυχαίνει να έχει ένα πολύ καλό μου φίλο. Προσωπικό μου, παιδικό μου φίλο, μας συμμαθητές, μαζί στο αθλητικό γυμνάσιο Γελίγιο, τον Δημήτρη Τροχαλιά. Άρα τον είδα τον Δημήτρη, λάθηκα εγώ. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα τα παιδιά. Προφανώς ο Πατελάκης είναι τεράστιο βαρόμετρο. Δεν συζητάμε για το παιδί το πέρυσι που έφυγε, το ήξερα, αλλά δεν ήταν φέτος. Να ξέρετε, έχουν και άλλα παιδιά που δεν ήρθαν καν φέτος. Γιατί είχε να έχει και τον προπονητή της ΑΕΚ, του αντρικού, τον γυμναστή της ΑΕΚ, που είναι και αυτός. Είμαστε μαζί συμμαθητές πάλι στο αθλητικό τέλος πάντων. Δεν ήρθε ποτέ και καλός που δεν ήρθε. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν ήρθε. Παίζει το παιδί Α2, μια ζωή ο στρατός Σαμπής. Άρα τέλος πάντων θέλω να πω ότι η ομάδα αυτή, αν μαζευόντουσαν, θα είχε μεγάλη πλάκα για όλους τους άλλους. Άρα νομίζω ότι δικαίως και από το αποτέλεσμα αλλά και από τα χαρτιά πέρασε αυτή η ομάδα, άσχετα που συναισθηματικά εγώ εντάξει ήμουνα 60-40 λίγο στους Gunners. Όχι, απλά συναισθηματικά. Αλλά εντάξει τώρα αν το δω καθαρά μπασκετικά νομίζω ότι ο Μπλαστιακός ήταν πιο ποιοτικά, έτσι είχε ένα τσικ καλύτερη ποιότητα. Ναι. Σε πολλιά σάρξ, pink paper. Εντάξει. Δεν πλακωθήκανε, Αντώνη. Τζαρτζαριστήκανε, βέβαια, σπροχτήκανε στο δεύτερο. Κοίτα, αυτό το 35-43 του πρώτου. Αυτό εννοούσαμε, δεν εννοούσαμε ότι. Πυροβολιότζαρ με στη μέση του γηπέδου, πέφτανε κάτω. Ναι, εντάξει, χαμηλό σκόρ, οι άμυνες. Διάφορα τέτοια. Αλλά τελικά, στη βαρύ τελικά η pink paper.
Κάναν την προσπάθειά τους. Τα σεπολάκια την κάναν την προσπάθειά τους στο δεύτερο παιχνίδι και βρέθηκαν και μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος, με. Συν 7, συν 9, πρέπει να πήγε μέχρι εκεί. Ναι, αλλά όταν χάνει το πρώτο παιχνίδι, νομίζω εκεί με 8 με 10 πόντους, επειδή δεν υπάρχει εμπειρία της διαχείρισης στο δεύτερο παιχνίδι, είναι ειδικό συνθήκη το δεύτερο παιχνίδι, και κάνει όλη αυτή την προσπάθεια να πα στο συν 10. Μετά, όταν ο αντίπαλός σου το συν 10 στο κάνει πάλι 2, εκεί πνευματικά θέλει μια προσπάθεια παραπάνω. Δεν είναι εύκολο. Εγώ χτυπάω το κεφάλι μου που η Pink Paper με τα ψέματα έχει βρεθεί στη μάστα. Με τα ψέματα. Με τα ψέματα τώρα κανονικά. Δεν θα του άρεσε τον κάμπο. Τέλος πάντων, ναι. Ας μας πούνε λίγο τη γνώμη τους. Λοιπόν, εδώ κύριοι. Τι γίνεται τώρα, θα σταθώ στην κουβέντα που είπε ο Αντώνης. Όταν είναι στο πρώτο παιχνίδι, ξεκινάει όλο από το 0. Πάει μια διαφορά, κερδίζει, χάνει. Στο δεύτερο παιχνίδι, αρχίζει και αφαιρεί. Από τη δικιά μου εμπειρία και πέρυσι και φέτος. Λέω πώς είχα χάσει ή πώς σου είχα κερδίσει, είμαι συν τόσο ή μείον τόσο. Μπαίνει σε ένα τρυπάκι. Άλλο το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά για αυτή τη σειρά, επειδή έτυχε ο πρώτος αγώνας να είναι πριν από εμάς στο Μπασκετάκι Αρένα. Είδες. Είδα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Έχω να κάνω μια εξής παρατήρηση με όλο το σεβασμό στις ομάδες. Αφέλεια. Καμία σκοπιμότητα. Τρέχανε το γήπεδο πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Είναι play-off. Κάτι που πήγαμε και εμείς να το πληρώσουμε. Δηλαδή, κοντρολάρισε λίγο τα συναισθήματά σου. Βάλε λίγο τον εγωισμό σου, την αθλητικότητά σου, το θέλω σου λίγο σε μια. Σε. Πώς να το πω. Σε σειρά. Μπράβο, σε στιγμή. Είχαν άνθρωπο στους πάγκους αυτοί. Αυτή ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Πολλοί στον μπασκετάκι υποτιμάνε ή αν θες θεωρούν περιττή τη δουλειά που κάνουμε. Ομάδες που έχουν κάποιον άνθρωπο να είναι πίσω από τις 4 γραμμές, μόνο κερδισμένες μπορεί να είναι. Δεν εξετάζω αν είναι καλός ή κακός. Μπορεί να είναι ένας καλός διαχειριστής, μπορεί να είναι ένας καλός προπονητής, μπορεί να είναι ένας καλός φίλος, οτιδήποτε. Ομάδες που δεν έχουν, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, κάποιον άνθρωπο να κοντρολάρει λίγο τα πράγματα, θα έχουν πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν παιχνίδι, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γινόταν ο κακός χαμός. Δικαίως κερδίσανε τα παιδιά που κερδίσανε, αλλά πιστεύω ότι τα σεπόλια, επειδή κάποια παιδιά τα ξέρω και από παλιότερα, ήτανε πιο συγκεντρωμένοι και να μην τρελαινόταν, θα είχαν πολύ καλύτερη τύχη σε αυτή τη σειρά. Θα συμφωνήσω εν μέρη με το σχόλιο που έκανε η Γλυκερία. Ωραία. Του σταυρώσαμε του Paper, δηλαδή. Αυτή δηλαδή. Τι έπρεπε να κάνουμε. Ο Καμπόσας μπορεί να τρίβει τα χεράκια του τώρα. Ξέρω εγώ καλύτερα. Άστο. Πάμε, Αλέξανδρε. Εγώ δεν ξέρω, δυστυχώς. Έχω γνώμη από τη μια ομάδα γιατί έτυχε να την παίξει το κύπελο στις αρχές Οκτώβριο, πάνω Σεπτέμβριο, ποτέ δεν θυμάμαι το κύπελο. Του Σάρξ είχα παίξει σε πόλια. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Στηριζόταν και στην. Στην γρηγοράδα τους αλλά και στη δυναμική τους. Τους Pink Papers τους έχω δει, αλλά δεν τους έχω αντιμετωπίσει ποτέ κατηδίαν. Η σειρά ήταν αμφίροπη και θεωρητικά πριν ξεκινήσει, γιατί είχαν περίπου ίδιο παικτικό στυλ. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον coach Δεμέναγα, απόλυτα μπασκετικά, γιατί ήταν λίγο άναρχη. Δεν υπήρχε όντως αυτή η σκοπιμότητα και εκεί παίζει ρόλο αυτό που είπε ότι κάποιος άνθρωπος να είναι από τον πάγκο ο οποίος θα διαχειρίζεται μια κατάσταση, νεύρα, φάουλ ή οτιδήποτε. Και ακόμα καλύτερα αν έχει και μια εμπειρία, είτε. Ας μην είναι τέλος πάντων, είτε εμπειρία τέλος πάντων έχει κοουτσάρει σε πάγκους, είτε από το μπασκετάκι να την έχει αποκτήσει. Και νομίζω ότι εκεί γίνονται οι διαφορές. Βλέπει Αριστείο τόσα χρόνια και θα το αναφέρω στο τέλος, αν μου δοθεί ευκαιρία για μένα, ποια είναι η σημασία και των προπονητών αλλά και του Αριστείου συγκεκριμένα. Και να πω ότι δεν ήξερα ότι θα το ξέρετε έτσι, να το πω. Όχι, θα έχω μαζί μου το. Ούτε εγώ. Εμείς ναι. Κάνουμε surprise. Έρχεστε και βρίσκεστε εδώ πέρα με κατευθείαν. Και ειλικρινά, δηλαδή, αν μου λέγατε ποτέ, ξέρεις ότι ποιον θα ήθελες ή μπορούσα να επιλέξω, ότι θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Θα έχεις φέρει πιο πολλά κλικά. Θα έχεις φέρει πιο πολλά κλικά. Θα τους κάναμε στην άκρη, θα κουβεντιάζαμε εμείς για ώρες για μπάσκετ και προχωράγαμε. Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα, μην νομίζεις. Δηλαδή, άμα κάτσεις και το παρατηρήσεις, δεν λέμε και πάρα πολλά. Για τα δικά μου δεδομένα, ξέρεις, μιλάω πολύ λίγο. Το ξέρει. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, η σειρά δεν πήγε εν τέλει τόσο πολεμικά στην έννοια. Εντάξει, είχε πάρα πολύ επαφή. Αλλά νομίζω όπως απεδείχθη ότι πάλι δικαίως πέρασαν τα παιδιά που πέρασαν. Κοιτάξτε, δεν γίνεται σε μια σειρά δύο αγώνων τώρα μεταξύ μας να γυρίσουμε και να πούμε ότι κάποιος δεν πέρασε άδικα. Δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει πολύ τραβηγμένα πράγματα για να πέρασε κάποιος άδικα. Σας το λέω σαν χαροκαμένος. Γιατί τρεις χρονιές είτε Final Four πήγα στο Summer, είτε δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Άρα λοιπόν,
ξέρει αυτό που βγήκε ο Λιέντας τις προάλλες, ότι δεν μπορώ να πω ότι όποιος αποκλείεται άδικα. Και ένα τελευταίο μόνο σχόλιο να κάνω σε αυτό το, και για αυτή τη σειρά αλλά και γενικότερα. Είναι, παιδιά, αυτό που είπε και ο coach, ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση όταν, το πρώτο, όταν έτσι το format, γιατί στις δικές μας κατηγορίες το format δεν είναι με τις νίκες. Είναι υπερβολικά δύσκολο να έχεις τους παίκτες συγκεντρωμένους για 40 λεπτά με αυτή την πίεση, με αυτά τα νεύρα, με οτιδήποτε τραβάνε, τέλος πάντων έρχονται δεν έρχονται, να γυρίσουν ένα αποτέλεσμα. Και ειδικότερα αν έχεις φτάσει κοντά, εγώ το έπαθα πέρυσι, ψυχολογικά να μην αντέξουμε την ανατροπή που κάναμε και να χρειάζεσαι έναν ή δύο πόντους για να περάσεις. Εκεί περνάει πάντα ή ο πιο έμπειρος ή αυτός που έχει έναν έμπειρο στον πάγκο ή μπορεί να κατευνάσει να βάλει αυτούς που είναι πνευματικά πιο έτοιμοι. Εγώ πλήρωσα και το καταθέτω εδώ δημόσια χρόνια ότι δεν έβαζα τους πνευματικά έτοιμους, αλλά αυτούς οι οποίοι όλη τη χρονιά είχαν δείξει πράγματα και για αυτόν τον λόγο τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Παιδιά, το λέω σαν τύπ. Δεν είναι εύκολο και για ομάδες που είναι στο ανώτατο επίπεδο αυτό να διαχειριστούν πνευματικά τα συναισθήματά τους, δηλαδή ουσιαστικά. Και πόσο μάλλον με διαφορά πόντων. Θυμάσαι παλιά. Μα γιατί επειδή είναι διαφορά πόντων. Είμαστε μεγαλύτεροι περισσότεροι σε ηλικία, περισσότεροι, όχι όλοι. Θυμάσαι παλιά τα κύπελα Κόρατς και αυτά, είχαν διαφορά πόντων. Ισχύει. Δεν είναι όπως τώρα. Ισχύει. Και πρόσφατα το BCL. Μπράβο, ναι. Ισχύει. Λοιπόν, το επόμενο ζευγάρι. Δεν θα το σχολιάσουμε. Το επόμενο ζευγάρι. Εδώ ο χορός δεν διέργησε πολύ για, τους, για τον Αντρέα. Μισό παιχνίδι. Να πούμε ότι. Πέρασε η Πρέσοφ. Να το πούμε. Συγχαρητήρια στον Νίκο τον Παλάσκα. Πάμε στο επόμενο ζευγάρι. Λοιπόν. Με τον οποίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, μίλησα και μηνυματικά ναι. τη Δευτέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και εμείς χαρούμενοι. Συγχαρητήρια. Ωραία. Αλλά εγώ ανέμακτα περισσότερο. Τις λεπτομέρειες της σειράς δεν τις ήξερα από την αλήθεια γιατί ήμουν επικεντρωμένο σε εμάς. Αλλά και να γινόταν κανονικά η σειρά, πιστεύω ότι η Πρεσόφ ήταν 80-20. Και παίζει με την ομάδα που είπατε και τρεις ότι πέρασε κατά τύχη. Θα σχολιάσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Ότι πέρασε κατά τύχη. Περί των ομάδων ή. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Α. Συμφωνήσαμε εν μέρη με την Νιγηρία. Ναι. Η Νιγηρία αυτό είπε πάντα. Κατάλαβε γιατί έρχονται και σου κάνουν πολύ. Γιατί κυτρινίζει. Δεν κυτρινίζει. Εγώ είμαι αντίθετη με αυτό. Και άλλο κατά τύχη. Έχει διαφορά. Ωραία, ας μας πει ο κύριος Καμπόσος τι εννοούν με το από το παράθυρο δηλαδή. Ναι, όχι, για τις draft λέει για το παράθυρο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Collectors most wanted. Είχαμε παρατηρήσει ότι οι collectors θα βρίσκουν λίγο δύσκολα στις ομάδες της τετράδας. Αδερφέ, του βγήκε του σάκι. Τους επέλεξε, πέσε πάνω τους. Τους άφησε εκτός και πήγε στη Master. Δηλαδή τώρα αυτό είναι χειρουργική. Το πιστεύεις αυτό, τους επέλεξε. Ναι. Του επέλεξε τι εννοεί, δηλαδή. Είμαι σίγουρη. Επέλεξε να βγει τέταρτο για να παίξει με του πρώτου. Είμαι σίγουρη, δεν θα μου αλλάξει κανεί τη γραμμή. Θέλανε νίκη στο τέλο, αλλιώ δεν υπέρνανε. Νίκη θέλανε, αλλά από έναν έω πέντε πόντου πέφτανε πάνω στου collectors. Με ποιου παίξανε τελευταία αγωνιστική, μπορούμε να. Με του Pink Paper που θέλανε ήττα μέχρι πέντε πόντου για να παίζουν πάνω στα σεπόλια. Δηλαδή, συγγνώμη, άρα ο Καμπόσο με το σάκι στήσαν το παιχνίδι. Το είπαμε, Αντώνη, την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν. Κάτι ξέρει. Λοιπόν. Είπαμε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Και εγώ δεν έδωσα σημασία καμία. Ναι, καλά. Λοιπόν, πέρασε ο Σάκαρος, καλύτερος και στα δύο παιχνίδια. Ναι, τα ναι, κέρδισε ναι. και τα δύο παιχνίδια. Στην κόψη. Όπως και να είναι. Δικαίως είναι στη Μάστρα αυτή τη στιγμή. Ήταν μια ομάδα και η ομάδα έτσι. Που ήταν πρώτη. Επίσης μια ομάδα η οποία παλεύει πολλά χρόνια να βρεθεί στα υψηλά σαλόνια. Είχε και μια νοοτροπία ο Σάκης στα 2-3 τελευταία χρόνια. Ότι θα είμαστε σε συγκεκριμένο ρόστερ, θα πορευτούμε αυτοί που είμαστε, όπου φτάσουμε είμαστε μαζί, όπου δεν φτάσουμε είμαστε πάλι μαζί. Το σχόλιο τους εδώ... Λοιπόν, εμείς είμαστε... θα διασταυρωθούμε με τους Wanted. Παρακολουθούσα τη σειρά γιατί, εντάξει, οφείλεις να βλέπεις και λίγο μακριά, είχα δει και το πρώτο παιχνίδι. Δεν έχω προλάβει να δω το δεύτερο, θα το δω με την ησυχία μου για να δω κι εγώ πώς θα πορευτώ με τη σειρά με τα παιδιά. Με ένα σχόλιο. Η Collectors ήταν πρώτη στο τρίτο όμιλο, σωστά. Καμία ομάδα από το τρίτο όμιλο δεν βρίσκεται στη Master. Δεν και έχεις. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Είναι μεγάλη επιτυχία μόνο και μόνο που οι Wanted ήταν τέταρτη και περάσανε τον πρώτο. Αυτό κάτι λέει για τη δυναμική τους. Και για τον όμιλο που ήταν. Επίσης. Ναι, βέβαια. Θα συμφωνώ. Όχι ότι θέλω να πω ότι ο τρίτος όμιλος ήταν ένας εύκολος όμιλος και ομάδες άξια πήγανε. Σε καμιά περίπτωση. Πήγανε εκεί που πήγανε, αλλά είναι ένα στατιστικό στοιχείο που δεν μπορείς να το παραλείψεις και να μην το πεις. Αφύρωπη σειρά. Έχουν τις αδυναμίες τους, έχουν και τις δυναμικές τους και οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι για μένα, πάντα με γνώμονα το πρώτο παιχνίδι, το πήρε αυτός που το ήθελε περισσότερο. Το πιστεύω αυτό, δηλαδή το σχόλιο που είπε η Γλυκερία για τον Καραμασιώτη ότι
Το χτίζε. Ήρθε η ώρα και δικαιώθηκε. Και έχω μια τελεία αδυναμία στο Γουναρίδη από πέρυσι στη σειρά που είχαμε στην development με τα Καμάρια. Είναι ένα παιδί που για δικούς μας λόγους, τέλος πάντων, του έχω μεγάλη αδυναμία. Δεν ξέρω αν θα τον ήθελα παίχτη, να το σημειώσουμε αυτό, αλλά σαν άνθρωπο. Αλλά και ο Τσίπουρα τάπεινα μαζί του. Τσίπουρα, σαν μικρό μαδερφάκι το βλέπω. Συγχαρητήρια στους Wanted. Τους περιμένω την Κυριακή να δούμε τι θα κάνουν. Ο Γουναρίδης μη δει η κάμερα. Είναι αδερφός. Ο Γουναρίδης ήταν δίπλα στο Σάκη το μεταξύ. Ο Σάκης είναι 50 χρόνια στην ομάδα, αυτός είναι νυχτή. Άλλωστε είναι μια εβδομάδα και έδωσε δηλώσεις η παιδιά. Όχι, να σημειώσω. Μα έδωσε δηλώσεις. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό το πράγμα. Αφού τον πήρε η κάμερα καθόντας στη γωνίτα του. Μα έχει έρθει από πίσω σαν την ουρά. Όχι, και όχι. Μα γι' αυτό πήγε. Άμα δει τις δηλώσεις καθόντας στην καρεκλίτσα του με το κινητάκι του. Δεν είναι αυτό. Μόλις του έδωσε πάτημα. Ποιο ήταν ο ρεπόρτερ. Καλά, σου σοβαρό, θα θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, μόλις του έδωσε πάτημα ο ρεπόρτερ τσουπ στην κάμερα. Αλέξανδρε, το σχόλιο σου. Εγώ με το Σάκη, κάποιες συγχαρητήρια και όλες τις ομάδες που ανέβηκαν, έτσι το συζητάμε. Με το Σάκη ταυτίζομαι, αν και δεν έχουμε μια σχέση προσωπική, οκ, okay, μέχρι εκεί δεν είναι κάτι, αλλά ένα σεβασμό πολύ μεγάλο. Ταυτίζομαι γιατί, όπως και με το coach, και τα είπαμε κιόλας γιατί με πήρε τηλέφωνο και ήταν ο πρώτος που με πήρε και θέλω να το εκφράσω πω δημόσια για συγχαρητήρια. Yeah. Αυτό που του είπα είναι ότι ταυτίζομαι μαζί του και μου λέει, γιατί μόνο η καρδούλα μας ξέρει ότι έχουμε τραβήξει να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δηλαδή να χτίσουμε μας από το μηδέν, να είμαστε προπονητές. Να... Κάταξε, ο Σάκης παίζει βέβαια και ενεργός. Τέλος πάντων, να χτίσουμε αυτό το πράγμα. Να γεννάμε. Μπράβο. Να είναι πολύ σφιχτές οι ομάδες, μικρά τα ρόστερ. Και να πιστέψουμε πάνω σε αυτή την παρέα ότι θα φτάσει ή τέλος πάντων θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε τους δικούς μας όρους. Αυτό είναι το σχόλιο το γενικότερο. Τώρα για το ειδικότερο για τα του αγώνα. Ήταν ένα κλειστό match. Εάν ισχύουν οι φήμες που ακούγονται από εδώ και από εκεί και η μεγάλη Αλεπού Μπάμπης Τσίτσιρας μου είπε ότι επέλεξε. Αντίπαλο που το επιβεβαιώσατε ίσως. Παιδιά, και αυτό στρατηγική είναι, γιατί. Λαγίως. Όχι άλλο, είναι δύσκολο καμιά φορά όταν επιλέγεις να σου κάτσει κιόλας. Γιατί πολλές φορές ξέρεις. Το αντίθετο γίνεται όταν πας να επιλέξεις αντίπαλο. Τέλος πάντων, όντως θα συμφωνήσω κι εγώ ότι το ήθελε, το δούλεψε. Δούλεψε πολύ τις λεπτομέρειες του αγώνα. Ήταν κοντά η σειρά και το πήρε αυτός που το ήθελε παραπάνω. Γιατί οι Collectors κάναν μια φοβερή σεζόν. Δηλαδή για μένα ανέλπιστα τόσο καλή, χωρίς να τους υποτιμώ. Δεν υποτιμώ καμία ομάδα. Και φτάσανε στο τέλος πάρα πολύ κοντά πάλι, γιατί ήταν κοντά τα μάτς. Αλλά εν τέλει πέσανε πάνω στους Wanted, οι οποίοι ανεβήκαν από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω τώρα παίζουν με τον Αριστεό. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Εννοείται, να. Εντάξει, okay. Ένα μικρό σχόλιο και θα πάμε στο επόμενο. Ο Σάκης, αυτό που είπε ότι είναι και coach και προπονητής και διαχειρίζεται τα συναισθήματα της ομάδας, τα πάντα όλα και παίκτης και έχει περάσει και δύσκολους τραυματισμούς και πρόσφατα, ενώ τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, είναι μεγάλη νίκη. Πλάκα κάνω εννοείται για το ότι αν επέλεξε δεν επέλεξε, προφανώς. Αυτό είναι όπως το είπε τακτική, άλλοι την ακολουθούν, έτσι, άλλοι όχι. Προφανώς, αλλά είτε το έκανε είτε το έκανε δικαίωμά του, αλλά... Δίνω ένα συν παραπάνω στο Σάκη γιατί είναι αυτό το διπλοθεσίδης που λέμε, ναι. Και στη διαχείριση και σαν παίκτης. Δεν πιστεύω απλά να είναι τέτοιο αυτό το διπλοθεσίδης. Όχι, όχι. Να είναι για μένα καρφί. Όχι, όχι. Λόγω της ιδεολογίας που προσβεύω. Όχι, όχι, όχι. Δεν... Πάντως... Εγώ δεν. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Εγώ έχω να πω για να το κλείσουμε αυτό ότι με διαφορά 2 λεπτών δέχτηκα συγχαρητήρια πρώτα από το Σάκη και μετά από τον Άρη το Σάββα από τους Λύκους. Μετά τη νύχτα. Μετά διαφορά 2 λεπτών και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το πω και από εδώ δημόσια. Λοιπόν, ελιτήρη νέα τρεποντοκρατία. Εδώ, επειδή έκανα το πρώτο παιχνίδι, οι ελιτήροι κατεβήκανε με 6 άτομα και ο έκτος ήρθε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όταν κατεβαίνει 6 άτομα, ειδικά με αυτούς εδώ, τους πιτσιρικάδες, δεν έχει τύχη. Κερδίσαν 30 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο κερδίσαν με 2, και χθες δηλαδή. Εντάξει, είναι ο επόμενος. Το 12ο και κάνα διαχείριση, δηλαδή. Και είναι, ναι, όχι. Λέω για τους ελιτήριους. Οι ελιτήριοι δεν κατεβήκαν. Κατεβήκαν 6 άτομα στο πρώτο. Όχι, απλά σου λέω και συγγνώμη που σε διέκοψα ότι στο δεύτερο μάτς ήταν στο συν 30. Ναι, την Δημοκρατία κατέβηκαν 12 άτομα ναι. Και κάναν διαχείριση. Πέρασαν όλοι. Προς τιμή τους βέβαια που κατέβηκαν οι ίδιοι 12, έτσι. Γιατί θα μπορούσαν να. Χρονιά. Έχουν πάλι χρονιά θα μπορούσαν να πούνε ότι εντάξει, το 30 δεν γυρνάει καλός κακός. Πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ στο prime τους τώρα. Είναι 23-24 χρονών. Είναι πάνω στα ντουζένια τους τώρα αυτή. Νομίζω. Η πιο εύκολη σειρά από όλες. Το φαβορί το έχω πει για τον τίτλο, κατά την άποψή μου. Η νέα τρυποτοκρατία. Θα το δούμε και στην πορεία. Και λίγο πολύ εμείς νομίζω το περιμέναμε το αποτέλεσμα. Δεν σοκαριστήκαμε. Πείτε μας λίγο το προσωπικό σας σχόλιο κι εσείς. Γενικό σχόλιο για νέα τρυποτοκρατία είναι ότι είναι μια νεανική ομάδα. Έχουν τα νιάτα,
Έχουν την αντοχή, έχουν και την αξία, την μπασκετική. Έχουν και ατέλειες. Εγώ το. Επειδή εσείς μπορεί να το βλέπετε αλλιώς, εμείς το βλέπουμε αλλιώς. Οι οποίες κάποιος μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Με έξι άτομα δεν τους αντιμετωπίζεις. Μην γελιόμαστε τώρα, δεν γίνεται. Νομίζω ότι ήταν η πιο εύκολη σειρά. Και την κάνανε εύκολη. Το δεύτερο παιχνίδι, περπατώντας να το παίζανε, πάλι θα κερδίζανε. Δεν έχει πολλά να σχολιάσεις για αυτή τη σειρά. Μόνο ότι την τριποντοκρατία είναι ναι, εκ των φαβορί, δεν θα πω για τον τίτλο, αλλά να πάει στο Final Four. Η αγαπημένη ομάδα του Μινά, για πες. Ναι. Βασικά θα πει ο Αλέξανδρος. Καταρχήν είστε κάνετε μια σπέκουλα, να το πάμε πολιτικά το πράγμα. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι της αντίθετης απόχρωσης κομματικά. Άρα εκ των πραγμάτων, μόλις μπαίνει λοιπόν φέτος και κοιτάζω ενάντια. Θα μιλήσουμε και για αυτά εδώ. Εντάξει, βέβαια. Θα συνδέσω την ιστορία. Έχετε αδελφοποιηθεί ιστορικά, να πούμε. Κάνεις μεγάλα λάθη, μην αναλύσεις. Το αντίθετο είναι. Το αντίθετο είναι σε εξάρχεια. Μην με ετέλει, θα σταματήσει το podcast, θα γίνει podcast πολιτικό. Μην μου το ταράζει. Ευρωεκλογών. Έχετε αδελφοποιηθεί κάποια στιγμή. Ξεκινάω λοιπόν, παιδιά, εμένα με ξέρετε εσείς. Ειδικά γλυκερία, καταλαβαίνετε εννοώ. Ναι, ναι. Και πάω φέτος λοιπόν να δω τις διασταυρώσεις της ομάδας και βλέπω νέα τυποτοκρατία και μία φλόγα. Ναι. Και γυρνάει το κεφάλι μου και γυρνάνε για κάτι άλλο. Ναι, γιαγιά Γιάννη ρίχτε για άλλο αυτό να πούμε. Λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν, αν το δείτε έτσι, δεν έχω μεγαλύτερο αντίπαλο. Ναι, ισχύει. Γιατί έχουμε και παιδί, ξέρετε, του 80. Και αν έχει χιούμορ, θα πρέπει στον πάγκο από πίσω να είναι ο Παπανδρέου. Αν έχει χιούμορ. Δεν χρειάζεται να πάρει κάτι. Μπορεί να κάνει τα δέντρα πασοκλαχώματα. Να είναι ο Αντρέα τη στιγμή που κάνει. Μπράβο! Αδέρφια πασοκλαχώμα, σα περιμένω. Παίζουν σήμερα. Σα περιμένω, αδέρφια, με τον ύμνο. Με τον... Παίζουν λοιπόν, σήμερα. Κάνω έκκληση στου πασοκλαχώμα, του οποίου έχω στείλει 100 φορέ στον Μπουργαζά, στον αδερφό Μπουργαζά, στον σύντροφο Μπουργαζά. Ναι, ο Μπουργαζά είναι σύντροφο. Είναι σύντροφο, ναι. Ναι, ο Γρηγόρη δεν είναι. Ο Γρηγόρη δεν είναι σύντροφο. Λοιπόν, θέλω Μπουργαζά στον πάγκο και Αντωνάκη στον απέναντι πάγκο. Το λέω από εδώ τώρα. Παίζονται ιδεολογίε από πίσω. Δεν είναι ο... Το μάτς έχει να κάνει με κοινωνικά στρώματα. Ναι. Έχει ευρύτερα προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, πέρα το χαβαλέ, λοιπόν. Ναι. Αλλά έχει και την πλάκα του. Στο μνημόνιο αδερφοποιημένη πήγαμε. Ναι. Λοιπόν, είδατε τώρα ότι ανέβασα παλμότα, μου λέγατε διακομματικά. Δεν σας άρεσε το μπάσκετ να μιλάμε. Συνέχισε, συγγνώμη. Τέλος πάντων, όχι, τα παιδιά είναι στο σοβαρό της υπόθεσης. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα. Εγώ όταν μίλησα στη χρονιά, γιατί έχω μιλήσει πολύ λίγο φέτος στις κάμερες, έβαζα τον Μπάμπι. Είχα πει ότι είναι φαβορί για πρωτάθλημα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για αυτά, αλλά μια που μου έδωσε ευκαιρία θα πω τώρα δύο λόγια πολύ γρήγορα. Γιατί έχουν και την μπασκετική αξία και το ρόστερ το ευρύ, αλλά και τα νιάτα να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Και στο λέω εγώ που τους αντιμετωπίζω, έτσι, άρα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο τέτοιο αυτό που λέω, πιο τίμιο. Προφανώς και όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα να μην έχει ατέλεια. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο που θα συζητήσουμε πιο μετά, θεωρώ, στην πορεία του podcast. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη σειρά υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί. Έγινε. Εμείς που ξέρουμε στο μπασκετάκι περισσότερα χρόνια, οι Ελιτήριοι έχουν περάσει από πολύ μεγάλες κατηγορίες με πολύ ωραία ρόστερ, με πολύ καλούς παίχτες. Οι Ελιτήριοι πέσανε πέρυσι και φέτος για μένα είναι πάρα πολύ και εκεί που φτάσανε. Και δεν το λέω υποτιμητικά, ίσα-ίσα το λέω ότι μπράβο τους. Και νομίζω ότι απλά επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί τα παιδιά την έντρη ποτοκρατία. Και προφανώς μπράβο τους, γιατί ξέρεις, καμιά φορά βέβαια, τώρα ήταν και πολύ μεγάλη για μένα η διαφορά η ποιοτική. Σου προσθέτει πολύ μεγάλο βάρος, αν το πάρεις σοβαρά το τίτλο του φαβορί. Εγώ το έχω ζήσει. Άρα μπράβο τους για το σοβαρό της υπόθεσης. Για τα άλλα, ισχύει η πρόσκληση και στον Μπουργαζά και στην Πασοκλαχώμα. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε λοιπόν, τα δικά σας. Μας είπαν τα παιδιά γιατί αρχικά η εισαγωγή σας ήταν για τη χρονιά σας. Εγώ είχα να σχολιάσω κάτι από τα δύο παιχνίδια που σας έδωσε το εισιτήριο για την οκτάδα, ήταν όσον αφορά τον coach εδώ, από τον coach Μέναγα, ήταν το πώς επιστρέφουν από το μείον 14 απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα, είστε μέχρι και 50 δευτερόλεπτα που τελειώσει το παιχνίδι εκτός οκτάδας ουσιαστικά, και να μου πει πόση ώρα διέρχησε το τρίποντο του Τζαλακώστα όταν έφυγε από τα χέρια του. Μέχρι να βγει. Μέχρι να πάει μπάλα στο σίδερο. Μέχρι να βγει. Και ο Αλέξανδρος μετά να μου πει πώς γίνεται το 60-51 στην τέταρτη περίοδο στο πρώτο παιχνίδι. Σας κάνουν ένα επιμέρους. 10-1. Σε ένα λεπτό και 15 λεπτά. Και συνολικά 10-20. Είναι το επιμέρους νομίζω του δεκαλέπτου. 19-10. 19-10. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, ναι.
Δεν με ρώτησες, πρώτο παιχνίδι, 2 λεπτά πριν το τέλος, είσαι 9 πόντους. Πώς το κάνουνε η ομάδα του Γκρακαμαρία μείον 3. Ναι, μείον 3 για αυτούς. Όπως ακριβώς λοιπόν κάνανε αυτή τη διαφορά που μεταξύ ο ίδιος παίχτης στο πρώτο παιχνίδι κάνει σούτ σε νεκρό χρόνο και μπαίνει και βγαίνει, θα ήταν ισοπαλία. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Το σούτ που παίρνει στο παιχνίδι με εμάς, με το που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του, εγώ ήξερα ότι δεν θα μπει. Καταλαβαίνεις. Άμα όπως πατάει ο παίχτης κτλ. Ήταν ένα σούτ τραβηγμένο τα μαλλιά. Θα ανησυχούσα πολύ περισσότερο αν το έπαιζε ο Παζδάνης ή ο έτερος Τζαρακώστας. Εκεί θα ανησυχούσα. Μπαζάνε ζητάει την μπάλα. Βλέπει να ζητάει την μπάλα. Δεν τον βλέπω. Επειδή έχω δει πολλές φορές τις φάσεις, το παιδί που έχει το τεσάρι του που έχει την μπάλα στην κορυφή δεν κοιτάει δεξιά καθόλου. Που είναι ο Μπαζάνε με ένα αμυντικό δικό μας. Αλλά αν την έπαιρνε την μπάλα με οποιοδήποτε αμυντικό δικό μας και κρεμασμένο σαν θα σούταν καλύτερα. Εγώ έτσι πιστεύω. Να πούμε βέβαια ότι έχουν προηγηθεί 40 λεπτά αγωνιστικά. Υπάρχει κούραση, υπάρχει φορτούρα. Αλλά... τα λέμε εδώ. Αν το πάρουμε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Το έχουμε δει στο βίντεο δηλαδή. Περιμένεις, εγώ έτσι περίμενα. Και μάλιστα κυλήσε τόσο πολύ το 1,5 αυτό λεπτό που λες, τα 50 δευτερόλεπτα που είπες, που έχω καλέσει time out και δεν γίνεται διακοπή στο παιχνίδι. Να πω 2 κουβέντες, είτε για την επίθεση είτε για την άμυνα. Δεν γίνεται διακοπή. Έχω μείνει σε τέτοιο παιχνίδι με 2 time out καβάτζα. Τα έχω πρόχειρα για μετά. Ήταν ένα σουτ τραβηγμένο, ειλικρινά. Με το που πάτησε κατάλαβα ότι δεν μπαίνει αυτό το καλάθι και το τι έγινε μετά το είδατε όλοι στο βίντεο. Το πώς γυρνάμε το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε τον αγώνα πάρα πολύ καλά, ήμασταν στους 10 πόντους μπροστά, διαχειριστήκαμε το δεύτερο δεκάλεπτο με συν 6 και βρεθήκαμε να χάνουμε με 12 στο τρίτο δεκάλεπτο και είχε πάει στους 14 διαφορά. Μας κάνανε ένα 29-11. Για τη δικιά μας την άμυνα, για το πόσο έχουμε παίξει όλη τη χρονιά άμυνα, ήταν ανεπίτρεπτο. Υπήρχαν νεύρα, κοιτούσαμε τους διαιτητές, κάποιοι παίχτες μας από την κούραση, γιατί είχαμε φορτωθεί και με φάουλ πολύ νωρίς, ίσως φταίει και ο τρόπος που παίζουμε, αλλά δεν ήταν λίγο τα πράγματα εκεί την ώρα υπέρ μας. Όταν λοιπόν πήγαμε από τη διακοπή του τρίτου, του τέταρτου, δεκάλεπτου, τους λέω, ηρεμήστε, έχει 10 λεπτά μπάσκετ, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, μπείτε και κάντε το. Αλλά θέλω να είστε φάση-φάση και στην μία μεριά του παρκέ και στην άλλη μεριά. Καταστρώσαμε ένα πλάνο αμυντικό το οποίο δούλεψε άψογα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου γι' αυτό. Δεν θα πω ποιο ήταν το πλάνο βέβαια, αλλά κατανοητό φαντάζομαι κόουτς, έτσι. Πότε διασυγχρονόμαστε να περάσω, στο τελικό. Στο τελικό. Να τα έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον. Πάτε για ένα καφέ. Να πάτε έχουμε για ένα μέλλον, καφέ. Έχουμε μέλλον. Μπορείτε να πάτε για ένα καφέ. Μπορούμε μετά. Να ανταλλάξουμε πολιτικές ναι. απόψεις, όχι. Ναι, γιατί και μάτσο βράδυ, όχι τίποτα. Ναι. Ναι. Πρέπει να πάμε και εμείς δηλαδή κάποια στιγμή. Λοιπόν. Και πήγε φάση-φάση. Πολύ σημαντικό ότι μπήκαν τα σούτα από μακριά. Βασίλης Παούρης απίστευτος. Δημητράτος απίστευτος. Γκίνη 40 λεπτά απίστευτος. Να μην αρχίζω τώρα και λέω. Όλοι απίστευτοι ήταν. Στα 50 δευτερόλεπτα λοιπόν ήμασταν εκτός playoff. Εκτός μάλλον μάστερ. Πήραμε 2 επιθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, ένα drive του Δημητράτου, μετά ένα shoot από την περιφέρεια του Μανούρη και ένα drive του Γκίνη που ήταν αρχοντικό, το έφερε το μάτς εκεί, παίξαμε τις άμυνες που έπρεπε, βολή, γεια σας. Μου λέει ο Στέφανος στο πρώτο παιχνίδι, μου λέει... Πολύ αμπής να πούμε. Ναι, μου λέγε ίσως στο συν 9 έκανες 3. Του λέω, έτσι όπως είναι το παιχνίδι, έτσι όπως είμαστε με 2 μας, οι 3, εγώ τους βλέπω σαν 10. Έτσι του είπα. Και αν δείτε και το βίντεο της συνέντευξής μου, το παραδέχετε. Μια σκληρή ομάδα. Νομίζω ότι το δικό μας ζευγάρι πρέπει να είναι το πιο σκληροπυρηνικό που υπήρχε, σε μπασκετικά πλαίσια πάντα, που ήταν στη 16άδα. Θεωρώ και θεωρούσα εμάς σαν φαβορί, αν θες και λόγω θέσης, λόγω και χρονιάς κτλ. Αλλά σε μια σειρά play-off έχουν και αυτοί, είχαν και αυτοί τα όπλα τους και πιστεύω ότι από τις 8 ομάδες που αποκλειστήκανε, που παραμείναν στην Evolution, ότι για την Γκραν Καμάρια ήταν άδικο. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η θέση σας. Okay, πάμε. Πες μας, όχι, Αλέξανδρε. Δεν θα μπορούσε να είμαστε εμείς εκεί. Ναι. Ας είναι του χρόνου. Ναι. Πες μας εσύ, Αλέξανδρε, πώς γύρισε. Λοιπόν, εγώ τα μάτια τα είδα και τα δύο.
Και μάλιστα τα τελευταία 4 λεπτά τα είδα μετά από τη δικιά μας πρόκληση, άρα καταλαβαίνεις με 400 παλμούς. Ήθελα, γύρισα γρήγορα για να το δω το match. Το βλέπα στο δρόμο, στο application τέλος πάντων, τη διακύμανση. Εμείς έτυχε, δώσαμε τελευταίο μάτς. Εμείς με τα Καμάρια δεν είχα στον όμιλο. Δώσαμε τελευταίο μάτς με τα Καμάρια, τα οποία μπήκε μέσα στον αδιάφορο και αυτοί είχαμε κατέβει μια πεντάδο καθένας. Και αυτή με απουσίαση ήταν. Όχι, σε εμάς επίτηδες, γιατί θέλουν να προετοιμαστούν, δηλαδή είχαν δώσει όλη τους την προσοχή εκεί πέρα. Από μένα τα Καμάρια έχουν το σεβασμό μου, έχουν την αγάπη μου, το ξέρουν, άσχετο με το match. Εννοείται. Όχι, θέλω να το πω γιατί εγώ τσο τυχαία να είμαστε μαζί από την δύο. Έχουμε πολλές διασταυρώσεις. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά μαζί σας και αυτοί. Τέλος πάντων, εγώ το αγαπάω σαν παιδιά, είναι πολύ καλά παιδιά. Δώσαμε πολύ δυνατό αγώνα εμείς τον πρώτο. Να μην πάω σε αυτά, να πάμε στο διατάφτα. Ήθελα λοιπόν το match. Εγώ γενικά είμαι και ένας αφανής μέχρι σήμερα υποστηρικτής και φαν του Αριστεού, τον βλέπω πάρα πολλά χρόνια. Στην αρχή τον έβλεπα γιατί γούσταρα αυτό που έκανε. Δηλαδή, ήταν απίστευτη η αγάπη για τον μπάσκετ παιδιών που έρχονται από εκεί που έρχονται και να τρέχει. Και επειδή εγώ είμαι φαν των οργανωμένων ομάδων και των ομάδων του προπονητή, θεωρώ ότι ο Αριστείος είναι ομάδα του προπονητή. Και δεν σας κρύβω ότι αν έκανα τους Indians και διέλυσα την πρώτη μου ομάδα, ήθελα να γίνω ομάδα του προπονητή. Άρα το εκμυστηρεύομαι εδώ μπροστά στον coach. Και προσπαθώ να το κάνω κι εγώ. Από εκεί και πέρα, ξέραμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολο match, πολύ physical match. Πολύ είδα δηλαδή και τα βίντεο φτάνουν κοντά στις 2 ώρες το κάθε μάτς, έχει πολύ μακρύνει το η ιστορία. Ήταν πολύ μεγάλες οι διακυμάνσεις του σκορ και τα παιδιά εξού χαρτιά και στις 2 ομάδες, και στη μία που την έφτασε και στην άλλη που την προσπέρασε. Στα δύσκολα σημεία μίλησε η εμπειρία, μίλησε η καρδιά, ποιος το θέλει παραπάνω, το καθαρό μυαλό, στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Εγώ δεν μπορώ να είμαι τόσο, δηλαδή εννοείται το coach να στηρίξει την ομάδα του, εγώ θα πω ότι δεν πέρασε ο καλύτερος προφανώς, αλλά θεωρώ ότι ήταν αποφάσεις λάθος. Το μόνο που θα πω είναι ότι το είπα και στην συνέντευξή μου. Επίσης, τέτοιες λεπτομέρειες διαλύονται ομάδες και μπορώ να σας πω ότι ένα τσακ από τέτοια λεπτομέρεια θα διαλυθεί δικιά μου. Μπορεί να διαλυθεί μια ομαδάρα που λάτρευα και το άκουσα και τρελάθηκα. Πες τους λίγο το Περιστέρι που είναι τα παιδιά που έχουν πάρει όλα τα πρωταθλήματα, που είναι ITT. Αχ, που ήταν στη Μάστερ φέτος που δεν κατεβαίνανε. Κουρκούτες. Που δηλαδή από μια απόφαση, μια άνοδο, μια λάθος τέτοια μπορεί να ξενερώσουν άτομα, να τα πάρουν άλλες ομάδες κτλ. Ότι είναι αμαρτία. Να τα Γαμάρια να μην χτίσουν αυτή τη χρονιά παρά να μπουν σε σωστρέφεια. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον κότσο Αθανασίου γι' αυτό. Μακάρι. Ωραία, για πάμε πέρας. Λίγο. Πάμε λίγο στο δικό μας, στο Παγνίδι. Στο δικό μας. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα το δικό μας. Εγώ έκανα μια καινούργια ομάδα φίλους. Παίξαμε απίστευτα παιχνίδια, πολύ physical παιχνίδια. Όλα όμως μπασκετικά, δεν ξέφυγε ποτέ. Πολύ ωραίο θέαμα. Αντιμετωπίσαμε ουσιαστικά μια ομάδα που είναι πάρα πολύ έμπειρη. Τα περισσότερα παιδιά το 20-20 πρωτάθλημα θυμάστε, στην Elite. Για δικούς τους λόγους διαλύσαν, κάνανε αυτή την ομάδα τότε. Εμείς ήταν στους. Για τους Wargamers. Wargamers, ναι, εμείς αυτή. Εκεί τι γίνεται στο τέταρτο δεκάλεπτο και πού? Πετάμε χαρταϊτό στο πρώτο, πρώτο μάτσε. Ναι. Δεν πετάξαμε κανένα χαρταϊτό. Είναι αυτό που σου έλεγα. Εγώ πάλι θα αποκλειόμουν. Δεν έχω την εμπειρία και το μυαλό να διαχειριστώ κατάσταση. Έχω κάνει time out 3 και έχω καταλάβει και το λέω στον Μπάμπη ότι σήμερα δεν θα κερδίσουμε και ήμασταν μπροστά 8 και 9 σε όλο το μάτσε. Του λέω δεν γίνει. Μιλάω και μιλάω στον αέρα, δεν με ακούει άνθρωπο. Γιατί είχαμε τρελαθεί αυτό που είπε πριν ο κότσο, πηγαίνουμε πάνω κάτω άναρχα. Επειδή ήμασταν μέσω όρο, εμείς ξέρω εγώ μια ηλικία χ και τα παιδιά ψή, νομίζαμε ότι εμείς θα το πάρουμε, επειδή θα τρέχουμε πάνω κάτω λες και κάνουμε αγώνες δρόμου. Η πιο εμπειρή ομάδα, η πιο έξυπνη ομάδα το πήρε, είχε πήρε και την ψυχολογία, βάλαν πολύ μεγάλα σουτ. Άξια. Στο δεύτερο μάτς, σε πληροφορώ, επειδή δουλέψαμε πάρα πολύ, εγώ δούλεψα πάρα πολύ με τα παιδιά στο ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί τώρα δεν μπορείς, δεν κάνεις προπονήσεις, δεν διορθώσεις τεχνικά πράγματα. Δεν μπορείς, έτσι. Τα παιδιά είχαν συγκέντρωση 100%. Δεν μπορέσαμε να φύγουμε. Πολύ μπροστά σε κανένα σημείο του μάτς, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το συν 4 είναι όντως βουνό, να ξέρετε. Μην τα ακούτε 4, 3, 2 και κάτι έγινε. Είναι βουνό. Γιατί όταν είσαι στο συν 7 ή στο συν 6 είσαι ουσιαστικά συν 2. Άρα στο ένα καλάθι, στο ένα τρίποντο έχεις αποκλειστεί. Νομίζω ότι δικαίως περάσαμε εμείς. Δεν νομίζω ότι αν περνάγα τα παιδιά δεν θα ήταν δικαίως. Δηλαδή θέλω να πω ότι πέρασε ο πιο καλός, πιο τυχερός και ο πιο τέτοιο γιατί έτυχε ή γιατί δεν έτυχε. Και ειλικρινά θέλω να πω συγχαρητήρια στους Freaks και από εδώ, πάμε και κατηδίαν. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τα παιδιά που έχουν, για την ποιότητά τους, για το χαρακτήρα τους και για το ήθος τους. Ήθελα να το πω, το έχω πει και στα παιδιά εκείνη τη μέρα. Μπράβο τους, μπράβο τους. Ωραία. Αλλά μπράβο και σε εμάς, έτσι. Ωραία. Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα είναι 1, 2, 3, 4 ζευγάρια. Θα το κάνουμε λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Δηλαδή θα πούμε ένα-ένα τα ζευγάρια. Με πολύ πινελιά όμως. Καταλαβαίνεις τι λέω. Μην μπούμε τώρα σε ανάλυση τακτική. Θα μπούμε, θα λέμε, ας πούμε, το ένα ζευγάρι. Τι βλέπουμε. Γιατί ουσιαστικά μιλήσαμε για τις ομάδες, μην πούμε πάλι τα ίδια. Οπότε να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια της Κυριακής αύριο. Τα πρώτα, Ζωφριά. Το πρώτο του coach εδώ. Τι βλέπω. Α, 5 η ώρα. Ναι, συγγνώμη. Νέα Τριποντοκρατία. Indians. Ποσοστά.
Να το πω εγώ, να πω εγώ για να σε αφήσω να σκεφτείς. Τι ποσοστό δίνουμε εδώ? Ποιο δίνουμε φαβορή καταρχήν? Φαβορή δίνουμε τη Νέα Τρυπολιτοκρατία. Ναι. Με ένα 55%. 55%. Για μένα. 55-45%. Γιατί εγώ επιμένω ότι έχω εμπιστοσύνη στις ομάδες που έχουν κάποιον άνθρωπο από πίσω. Ναι, με τα παιδιά της Νέας Τρυπολιτοκρατίας είναι νέα, άξια, αλτικά, αθλητικά, έχουν background απίστευτο. Αλλά εδώ μιλάμε για play-off, μιλάμε για άλλες καταστάσεις και το εμπόδιο των Indians είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν τον ελληνικό. Παρένθεση, οφείλω να το πω, έχουν και εκείνοι προπονητή, η Ατρίδης λέγεται, πιτσιρικάς επίσης, είναι μεχιαστό, έπαιζε, αλλά έχει πάει στον πάγκο πολύ μπάσκετ. Και προπονητικά πολύ μπάσκετ. Δεν αφήνω. Αλέξανδρε. Καταρχάς, περαστικά στο παιδί, δεν το ξέρω. Έχει γίνει στην αρχή της χρονιάς, τώρα είμαστε. Δεν έχει να λέει, αλλά περαστικά. Αυτό είναι πιο σημαντικό, γιατί και εμείς είχαμε έναν νυχιαστό πέρυσι και το παιδί δεν έχει επανέλθει ακόμα ο δικός μας. Άρα, επειδή το έχω ζήσει δυστυχώς στο μπασκετάκι, ενώ με εμένα έγινε στο μπασκετάκι και δεν ξέρω πού έγινε το παιδί, σε αγώνα, περαστικά. Τι θέλεις? Λοιπόν, για το διατάφτα. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα παρουσιαστούμε όταν αδειάζεις, έχεις πετύχει το στόχο σου, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ή μπορεί να τρώγοντας να ανοίξει όρεξη, ή μπορεί απλά να έχεις πετύχει το στόχο και να πεις ότι εγώ δεν κάνω το έκανα, από εδώ και πέρα θα παίξω τέτοιο. Αυτό έχει ένα καλό και έχει το καλό ότι δεν έχεις το άγχος που είχες μέχρι τώρα. Έχει και το κακό ότι μπορεί να πεις ότι εκεί ό,τι να κάνω το έκανα, δεν με πολύ νοιάζει και περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι η σειρά ανοιχτή, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το κατά πόσο γεμάτες θα είναι οι ομάδες και στα δύο μάτς, δηλαδή αν θα μαζευτούμε όλοι. Εγώ τυχαίνει να ξέρω για μας, δεν ξέρω για τα παιδιά. Άρα νομίζω ότι και εγώ δίνω ένα προβάδισμα στα παιδιά. Όχι για να αφαιρέσω το άγχος από εμάς ούτε καν. Θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Όπως είπα και πριν, τους δίνω αυτούς, τους Κομόντο και τους Περσόφ και τον Αριστεό. Ήταν κατά σειρά τα παιδιά που είχα βάλει για το πρωτάθλημα. Και τα λέω από τώρα για να μην τα πω μετά. Όμως σε match playoff, είτε διπλά και ακόμα χειρότερα μόνα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ποιος το διαβάσει περισσότερο, ποιος είναι στη μέρα του, ποιος. Αυτά. Τι δίνεις εσύ? Πες εσύ πρώτος. Εγώ δίνω 70-30. Πού? Στη Νέα Τρυπολιτοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι 70-30, θεωρώ ότι είναι 60-40. Είναι ομάδα οι Indians που μπορούν να χτυπήσουν την Τρυπολιτοκρατία. Δεν ξέρω αν μπορούν να την περάσουν. 30 έδωσα, δεν έδωσα 5. Εντάξει ρε φίλε, το 70-30 έχει γύρει η ζυγαριά. Το 60-40 είναι πιο κοντά. Μόνο λόγω ηλικίας λίγο θα πάω στο 60-40 στην Τρυπολιτοκρατία, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Το κάνω για να ξαναγεμίσει τέτοιο. Γιατί είπετε, πώς έχουν αδειάσει τώρα, δεν ξέρω από ό,τι θα γεμίσουν με το 70-30. Καλά. Πάμε στους Most Wanted με τον Αριστεό. Εγώ εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Οπότε πάμε να δώσουμε στον. Ο Αλέξανδρος να μας πει. Ναι. Εντάξει, εδώ θα γίνει ένα μάτσο το οποίο είναι φιλικό, θα πίνουμε τσάι ή θα γκρεμιστεί το γήπεδο. Υπάρχει ομάδα που έχει ελαφρύ προβάδισμα και γιατί? Κατά την άποψή μου υπάρχει βαρύ προβάδισμα. Βαρύ προβάδισμα. Για μένα ο Αριστεός είναι το φαβορί σε αυτό το μάτσο. Χωρίς καμία υποτίμηση, το έχω πει αν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια ένα τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πιο στιβαρή ομάδα, πιο οργανωμένη ομάδα, με μεγαλύτερες επιλογές και βάθος στο ρόστερ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Αλεξανδρέ μου, για μπάσκετ μιλάμε. Να δούμε και σε ο Κασινίκος και να μου πει τι μου λέει. Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να βγούμε και απλά σε σειρά δύο αγώνων, θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα ο Αριστεός, σοβαρό. Δηλαδή και εγώ θα δίνω εκεί 65-70%. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πάντα ξαναλέω. Βέβαια, όταν είσαι φαβορή, ξαναλέω και τη διαχείριση του φαβορή που είναι θέμα. Όμως θεωρώ ότι και η αυτοπεποίθηση που βγάζει ο coach και η ομάδα, δηλαδή και δίπλα μου που είναι, μου βγάζει αυτοπεποίθηση, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Άρα θεωρώ ότι το έχει περάσει και σίγουρα στο πετσί των παιδιών, των παιχτών του. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Wanted. Και ίσως αυτή θεωρώ, εν αντιθέσει με εμάς, θα είναι ακόμα πιο δυνατή στο δεύτερο μάτς, γιατί θεωρώ ότι γεμίσαν αυτοπεποίθηση αφού περάσανε τον πρώτο του ομίλου του άλλου και έχουν να παίξουν με μια πολύ δυνατή ομάδα. Και τελευταίο σχόλιο, θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων δεν είναι μακριά. Άρα εκεί, εμείς ποιοι με την Δημοκρατία έχουμε καμία σχέση τα χαρακτηριστικά μας. Πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω ότι ο Αριστεός ήταν σε τροχιά τετράδας όλη τη χρονιά. Ναι. Οι Most Wanted μπήκανε τελευταία αγωνιστική. Και καπάκι βρεθήκαν στη Master στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι επειδή οι Most Wanted
Τώρα έχει αρχίσει και ανοίγει η όρεξή τους, γιατί δεν τα είχαν σκεφτεί, θεωρώ, όλα αυτά. Θα έρθουν λίγο πιο ψυχωμένοι. Συμφωνώ. Σε σχέση με τον Αριστεό, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και έχει σκεφτεί πολύ παραπάνω για την ομάδα του. Απλά τελευταίο μου σχόλιο δικό μου σε αυτό το μάτς, γιατί θα μιλήσει και ο coach που είναι η ομάδα του. Νομίζω ότι το εμπόδιο του Αριστεού δεν συγκρίνει το εμπόδιο του Collectors. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ 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 μεγαλύτερο μέγεθος σε αυτή την κατηγορία τουλάχιστον. Coach. Είναι η πρώτη φορά που θα διαφωνήσω εγώ με την Κλικερία. Το θέλουμε. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Ναι. Πιο ψυχωμένη ομάδα από τη δικιά μου. Αυτά. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, Κλικερία. Ναι, ναι, όχι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ναι. Παιδάκι μου να κόψω όταν γνωριστήκαμε. Το ξέρω. Ισχύει αυτό. Ναι, 19 ναι. χρονών ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και, εγώ και 19,5 παραμένει. Και εγώ τα σε πρώτο αντιμετώπισα. Λοιπόν, είχα μαλλιά, πες. Τώρα. Είχα μαλλιά. Μουστάκι είχες. Όχι. Λοιπόν. Να σα τώρα για το παιχνίδι. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα και για τις δύο ομάδες ο στόχος έχει επιτευχθεί. Εγώ γύρισα και είπα στη συνέντευξή μου ότι τώρα ανοίγει η όρεξη. Δεν σας κρύβω ότι τώρα να μας λέγατε φέρτε τσάντες, φέρτε παπούτσια, φέρτε ρούχα, πάμε να παίξουμε. Είναι όλοι έτοιμοι να παίξουν. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν πηγάζει από μένα πια. Πού τους έχεις κλείσει, σπίτι, είναι μέσα, μαντρωμένοι. Δεν πηγάζει από μένα πια. Έχουν πάρει το μήνυμα. Τι ώρα κοιμούνται. Τι ώρα κοιμούνται, πες μου, τώρα να τους παίρνεις τηλέφωνο το βράδυ. Όχι. Τώρα κοιμηθούν στις 3 και στις 5 ώρα το πρωί να πάμε να παίξουμε. Τα παιδιά, ειλικρινά σας λέω, το έχω πει πολλές φορές και θα το πω και τώρα. Έχω παίξει 11 ρόστερ διαφορετικά στα τόσα χρόνια. Έχω παίχτες με τους οποίους με δένουν πάρα πολλά. Οι μοιημένοι στον μπασκετάκι γνωρίζουν. Είναι το καλύτερο σου ρόστερ αυτό. Παιχτικά. Ναι, ναι, ναι. Συνολικά. Δεν θέλω να απαντήσω αυτό, σου πω το άλλο όμως. Ναι. Είναι το πιο αρμονικό μπασκετικά ρόστερ. Ένα. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να έχεις δύο σούπερσταρ και 10 χαμάλιδες, να το πω και έτσι, συγγνώμη. Είναι αρμονικά δεμένο το ρόστερ. Τι ποσοστά δίνεις τώρα, άμα ήσουν τρίτος, τι θα δίνεις εδώ. Αν ήμουν τρίτος, ναι. Είναι δύσκολη ερώτηση να κάνεις αυτή. Ναι, αυτή να σου απαντήσω εγώ, αυτό είναι δύσκολο. Θα σου το πω αλλιώς. Με τον έναν με τον άλλο τρόπο θα πιστεύω ότι θα περάσουμε εμείς. Τελείωσε, ωραία. Εγώ μπορώ να μάθω ποιος είναι ο άλλος τρόπος. Αυτό. Για να τον βρω και εγώ το δικό μου άλλο τρόπο. Είναι εντυρί με τη λόγου. Όχι, υπάρχει ο άλλος τρόπος. Αλλά θα μου επιτρέψει, θα τον κρατήσω για μένα. Ωραία, να πω εγώ. Σίγουρα ο άλλος τρόπος είναι πάλι μέσα στις 4 γραμμές του παρκέ, αλλά. Να πω εγώ. Να πει εσύ, αγόρι. 51-49 ο Σάκης. Ωραία. Άποψή σου. Όχι, 51 κλικ. Καλά, δεν το πηγαίναμε το σιωπή. Τι θες τώρα στα παιδιά. Όχι, 51-49 δίνω, δεν δίνω. Δηλαδή είναι στο όριο τώρα. Εσένα σε κατακρεούργησε. Πέρα από την πλάκα. Και δεν δείχτηκες έτσι. Πέρα από την πλάκα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τι θέλω να πω, τι θέλω να ευθυνήσω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε τα δύο σέντερ μας. Είναι και τα δύο τραυματισμένα με διαστρέμματα. Δεν θα παίξουνε. Σίγουρα όχι ο Βασίλης ο Παούρης. Ναι. Και σίγουρα όχι για αυτή τη σειρά. Ναι. Τη σειρά, δεν σου λέω για το ένα παιχνίδι, ο Άγγελος ο Φιλιππόπουλος. Έχεις ψηλούς. Έχω την ομάδα μου. Τελείωσε. Δεν χρειάζομαι. Έχεις την ομάδα σου και έχεις κάτι τύπου. Και έχεις κάτι τύπου σαν και εμένα που δεν σε πιστεύουν. Και τελείωσε. Τον Άγγελο και τον αρχηγό μου, τον Βασίλη τον Παόρη, που τον είχα παιδάκι όπως γνώρισα την ηλικία. Αλλά έχω την ομάδα μου. Και με εγώ με την ομάδα μου, το έχω πει πολλά και θα το πω και από εδώ. Παιδιά, να δείτε πώς με κοιτάει, Πάω στον πόλεμο. Λοιπόν, το Press of Pink Paper, θα κάνω εγώ το αρχικό μου σχόλιο και μετά ας κάνω το δικό τους. Μας κυνηγάει το καμποσέικο, θα μας κυνηγάει σήμερα. Όχι, θα σου σοκάρω. Θα σου σοκάρω. Ενώ η Press of είναι καλύτερη ομάδα, θεωρώ, την Pink Paper, ψήθηκε 0 στα play-off και πηγαίνει ξυπόλυτη αυτή τη στιγμή στην οχτάδα. Η Pink Paper κατεβήκανε, φάγανε ξύλο, δώσανε ξύλο, έπαιξαν στα ίσα και τα σχετικά. Πήραν αυτό το συνέστημα της ανόδου και όλη αυτή την άβρα που πρέπει να έχουν μέσα τους. Και θεωρώ ότι θα είναι δύσκολη σειρά. Ποιος θα περάσει? Δεν ξέρω και πιστεύω θα δώσω 50-50. Πώς φάνηκε?
50-50. Για τους λόγους όμως που σου είπα. Παρόλο που θεωρώ ότι ποιοτικά η Press Off είναι καλύτερη, θεωρώ ότι έχει disadvantage σε σχέση με το ότι παίξαν τη σειρά οι Pink Paper και δυσκολευτήκανε και αρκετά και πονέσανε και αρκετά κλπ. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, παιδιά. Είναι η καλύτερη ομάδα επιθετικά, του πρωταθλήματος η regular. Ναι, είναι. Να πω. Εγώ στα είπα πριν, εμείς τα ξαναπώ. Όχι, το είπα, λέω. Μπορείς, τα είπα πριν εγώ. Ναι, αλλά απέναντί σου έχω μια ομάδα η οποία μόνο τέτοια ομάδα μπορεί να τους σταματήσει. Επειδή ξεκίνησα να μιλάω για να μιλήσει ο coach μετά, θεωρώ ότι στα χαρτιά υπάρχει φαβορή, αλλά συμφωνώ 100% με την Κλικερία, γιατί τεχνικά δεν θέλω να αναλύσω γιατί μπορεί να παίξω με κάποιους. Μπορεί και όχι, αλλά τέλος πάντων. Αν μιλήσουμε για εμπειρία, για σουτέρ, για οτιδήποτε, υπάρχει φαβορή. Τώρα, εάν μιλήσουμε και το σταματάω εκεί για να μην πάω στα τεχνικά πράγματα. Για πάρα πολλές επαφές, για πάρα πολλά άλλα πράγματα, για πάρα πολλή ενέργεια, κρατήστε ένα ερωτηματικό. 55-45 το δώσω εγώ, όχι 50-50, αλλά δεν είναι τόσο απλό όσο δείχνει στα χαρτιά, χωρίς να σημαίνει πάλι ότι δεν υπάρχει φαβόρι αυτό. Coach. Λοιπόν, για μένα είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό, γιατί με την Press Off κοντραχτυπηθήκαμε για την πρώτη-δεύτερη θέση όλη τη χρονιά. Σημειωτέρω, εγώ με την Press Off έχασα 7 πόντους, κέρδισα 7 πόντους. Τους ξέρω απ' έξω για να κοντά, με ξέρουν απ' έξω για να κοντά. Με το λίγο που είδα τους αντιπάλους τους, θα δώσω για να έρθω στα ίσα με τον Αντώνη 51-49 στην Press Off για ένα και μόνο λόγο. Αν η Press Off βρει ρυθμό στο shoot, θα σταματιούνται. Αν όμως οι Pink Paper τους τρέξουν, θα σταματιούνται και αυτοί. Παίζει καλύτερη επιθετική ομάδα με την δεύτερη καλύτερη αμυντική ομάδα της regular, να πω. Και κράτα ότι στα play-off η άμυνα δίνει τίτλους. Πάντα δίνει τίτλους. Να το ξέρεις αυτό. Ο Αριστέος ποια άμυνα έχει, Αντώνη. Παιδιά, δεν θα βγάλουμε τώρα τα δευτέρια μας έξω όλα. Πάμε στο τελευταίο ζευγάρι και θα ψάξει ο Αντώνης παράλληλα. Κομόντο Dragons και Μπλαστιακός. Οι Κομόντο τον έχουν κερδίσει τον Μπλαστιακό στο κύπελο. Γενικά. Το πιο δύσκολο ζευγάρι από όλα. Δηλαδή, θα χάσουμε μια πολύ καλή ομάδα από το Final Four από τη στιγμή που αυτοί οι δύο διασταυρώνονται μεταξύ τους. Έτσι. Κάτσε, γιατί θέλω να πάμε στην Τζιάλα το καλοκαίρι. Μην μας έχουν κλείσει. Περίμενε. Τρίτη καλύτερη αμυντική ομάδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Δεν είναι και απέναντι από την άμακρη, τη βλέπω. Δηλαδή, μην επειδή ο Μπλαστιακός είναι και λίγο έτσι και έτσι και θα έρθουμε, δεν θα έρθουμε στα μάτς. Μία μπορεί να έρθουν 10, την άλλη μπορεί να έρθουν 5 και τα σχετικά. Είναι λίγο. Δεν είναι αξιόπιστος. Ενώ η Κομόντο ήταν πιο αξιόπιστη όλη τη χρονιά. Εγώ για να είμαι σταθερή και να μην λέω άλλα τα άλλα, θα συνεχίσω να πορεύω με τις Κομόντο Dragons γιατί θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει στον τελικό. Θεωρώ ότι μπορεί να ξανακερδίσει τον Μπλαστιακό. Θα τις δώσω μισό προβάδισμα σε σχέση με τον αντίπαλό της. Αυτά. Εσείς. Πάλι να συμφωνήσω με την Κλικερία και για να είμαι και εγώ ακόλουθος με τις κουβέντες που είπα πριν. Ο Μπλαστιακός νομίζω ότι αυτό που ήθελε να το πετύχει το πέτυχε. Επειδή μιλάμε για διπλά μάτς, έχει ένα προβάδισμα η Κομόντο γιατί χτίστηκε σε συγκεκριμένο λόγο. Ο Μπλαστιακός νομίζω να χτίστηκε να πάει για Final Four ή για πρωτάθλημα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει την ποιότητα. Προφανώς έχει ένα παράγοντα που αν μαζευτούν συν το παντελάκι μου τα ξαναλέμε είναι αμφίροπο το μάτς. Εγώ το βλέπω αυτό το δώσω 51-49 όντως. Αλλά το 49 το δίνω μόνο και μόνο στο αν μαζευτούν και αν πούνε ότι θα πάνε να το παίξουμε και ό,τι και να γίνει. Εάν το πάρουμε καθαρά βάσει χαρτιών, βάσει χρονιάς που έχει γίνει, βάσει συνέπειας κτλ. Τα παιδιά είναι πολύ καλά. Όμως επειδή έχω παίξει τους Κομόντο και τον Πλαστιακό θα το δώσω αυτό το tip και ας είναι τεχνικό. Οι Κομόντο θεωρώ ότι έχουν τεράστιο θέμα με στη ρακέτα. Τεράστιο θέμα στη ρακέτα. Κρατήστε το αυτό, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Coach. Εγώ δεν θα πω κάτι τεχνικό γιατί δεν τους έχω αντιμετωπίσει. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά επειδή έχω αντιμετωπίσει τον Πλαστιακό πέρυσι, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο. Δικαιότατα είναι και δύο στη Μάστερ. Και θα ήταν αμαρτία κάποια από τις δύο ομάδες να μην ήταν στη Μάστερ. Και λέγεται Γαϊτανάκης. Εγώ τον μετέδιδα. Και άκου να δεις οικοπάθη. Ήμουνα κοντά να τον λέω Γαλιφιανάκι. Και έλεγα μην το πω, μην κάνω καμιά κουταμάρα και το ξανακοίταγα. Γαϊτανάκης. Εντάξει.
Το πήγαμε. Εντάξει, καμία έλλειψη βάσμου στο καλεσμένο. Πες να πάρει την κουβέντα μου. Όχι, λέω. Τον κάναμε. Σύνδε φλασιά τη κλικερία. Περίμενα 45 λεπτά να πω ότι είχε δίκιο ο Αντώνης. Μα κάνω τα 45. Συμβαίνει και αυτό να έχει δίκιο ο Αντώνης. Ναι, ναι, ναι. Όταν κάνω λάθος το λέω. Λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτό. Αποκριτικό τον κάναμε Αθηνά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι δεν χωράει προγνωστικά. Δεν θα δώσω ούτε μισό πόντο σε κανέναν. Μακάρι να μην πέφτει σε ώρα που έχω δουλειά να βάλω το live να το δω. Και τις δύο αναμετρήσεις. Παρασκευή. Ναι, και με ένα on the rocks, με μια μπύρα, ό,τι να είναι. Τη Δευτέρα 10:30 είναι ανοιχτό το. Όχι, ανοιχτό δεν είναι, αλλά Δευτέρα εγώ έχω και την άλλη μου ασχολία. Ρίχνει βελάκια στον τοίχο. Όχι, δεν ρίχνω βελάκια στον τοίχο. Έχω αγωνιστική κανονικά με την ομάδα μου. Και δεν θα μπορέσω να το παρακολουθήσω, αλλά μη στεναχωρία, θα το βάλω μετά στην επανάληψη και θα το δω. Ναι. Δεν θα δώσω σε κανέναν πόντο. Έχουν και οι δύο ομάδες το σεβασμό μου. Είναι σε περίπτωση που περάσω εγώ, οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε, αν περάσουμε εμείς. Οπότε θα περιμένουμε ενδιαφέρον τη σειρά. Δεν θέλω να δώσω προγνωστικά. Εντάξει, Αντώνη. 2 ώρα το περιμέναμε, στη μια ωρίτσα. Γιατί εδώ είναι και χήμα τώρα αυτή, και κάτι, και κάτι, και κάτι. Στη μια ώρα για κάτι, γιατί δεν συνεχίσατε την πολιτική κουβέντα. Ναι, ναι, ισχύει. Τον έχει διαλύσει το μηνά, εσύ. Καλά, γιατί. Όχι, κοιτάξτε κάτι. Φέραμε το Γκότζε Μένα στο σπίτι μα. Του έχουμε δώσει νερό. Ούτε νερό του έχουμε δώσει. Το πιο θέλει. Αλλά νομίζω αυτό το 51-49 τελικά θα αντυχεί στο νησί όλο το καλοκαίρι. Θα είναι σαν τουριστικό μότο. Άκου, για να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο. Ναι. Καταρχήν ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ναι, κούτσουμε. Είστε άψογοι. Εμείς ευχαριστούμε. Το σχόλιο μου που έκανε ιδιωτικά στην Κλικερία σε ένα τηλεφώνημα που είχαμε, αν θέλει να στο πει. Ναι. Εγώ δεν. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι. Ωραία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι και οι 8 ομάδες που είναι εδώ, άξια είναι που βρίσκονται εδώ. Θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια τώρα. Όχι ότι δεν είδαμε στη φάση το 16. Αν εξαιρέσει μια σειρά, μια διάδα, οι υπόλοιπες όλες είχαν το ενδιαφέρον τους. Αν και κάποιες είχαν ξεκάθαρα φαβορί, κάποιες άλλες δεν είχαν. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε παιχνίδια αίμα και άμμος. Θα γίνει ο κακός χαμός. Σίγουρα στο τέλος το μπάσκετ θα νικήσει. Οι ομάδες που θα παίξουν πραγματικό μπάσκετ, καλό μπάσκετ, θα περάσουν και άξια θα περάσουν. Αλλά επειδή είναι έτσι το φορμάτ και οι 8 ομάδες πήρανε έπαθλο την άνοδο, είναι όλες πετυχημένες. Αυτό εγώ πιστεύω. Μπορεί για κάποιες ομάδες που θεωρούνται φαβορί να έχουν παραπάνω άγχος, κάποιες άλλες που ήταν outsider να τους έχει φύγει το άγχος γιατί ανέβηκαν στην κατηγορία. Αλλά στο τέλος πραγματικά θα κερδίσουν οι ομάδες που θα παίξουν καλό μπάσκετ. Εγώ αυτό πιστεύω. Κάνε μας και εσύ closing, Alex. Και εγώ για το closing θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν είναι κοινότυπο, γιατί όντως ήταν πολύ έτσι, ήταν ωραία η κουβέντα που κάναμε. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν απόλυτα, το είπα και στην αρχή, είναι δικαίως εδώ πέρα. Να ευχαριστηθούν από εδώ και πέρα και να φτάσει ο καθένας εκεί που θέλει. Καλώς κακώς το είπε και ο Βασίλης, και έτσι είναι και το conclusion, είτε σε έναν αγώνα είτε σε μια σεζόν, ένα συνονικητής. Αυτό που μένει είναι άλλα πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν υπερβολικά δυνατή φέτος η Evolution. Παιδιά, ίσως ήταν και το λέω χωρίς ίχνος. Βέβαια, εάν γίνει μια φορά ένα χαλαρό μέσα στο καλοκαίρι podcast, θα συζητάμε διάφορα, θα έρθω μια μέρα να σας αναλύσω γενικότερα πράγματα. Όχι για το. Κλείσουμε ένα τετράωρο. Ναι, ένα τετράωρο. Το podcast μπορεί να είμαι θεατής, να μην μιλήσω καθόλου, να ακούσω μόνο. Λοιπόν, θα πω και να σου πω από την Elite μέχρι την D2, τα βλέπω όλα, το ξέρω, έχω παράνοια με αυτό το πράγμα. Κάποιο ό,τι κύτταρο υπάρχει στο κεφαλό μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να το μαζέψω. Και ότι πολλές ομάδες και κάποιες πίσω που δεν ανέβηκαν θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Τέλος πάντων, άλλος είναι δικαίως. Και ότι πάνω απ' όλα, και το λέω εγώ που με ξέρετε που ήμουν πάντα στους 550 παλμούς, φέτος το χάρηκα πιο πολύ απ' όλα γιατί, και αυτή είναι η συμβουλή μου και το είπα, να το χαρείτε, να βάλετε την όλη διοργάνωση από τα παιδιά που είναι στη γραμματεία, το staff, πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα, τους διοργανωτές τα πάντα, τους διαιτητές, ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Και ειλικρινά θα το χαρείτε ακόμα παραπάνω. Φέτος μπήκα σε αυτό το mood, το χάρηκα πάρα πολύ. Ενώ παλιά, όταν υπήρχαν αυτά τα beef, υπήρχε αυτή η πίεση, λες και κάτι θα γινόταν, πήγαινα σπίτι μου με πάρα πολύ μεγάλη πίεση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και πολλοί το χαλάνε το έργο, χωρίς κανένα λόγο. Έγινε και σε μάτς δυστυχώς που δεν το σχολιάσαμε και ορθώς δεν το σχολιάσαμε τον playoff στη δικιά μας κατηγορία, γιατί το πήρανε πολύ πιο χαζά, θα πω, όχι σοβαρά, γιατί σοβαρά δεν το παίρνεις έτσι, από ό,τι θα έπρεπε. Και έτσι δυστυχώς χάνεις και το σεβασμό και ας πούμε όλο αυτό που έχει χτίσει χάνεται για κανένα λόγο.
Πράγμα που πήγα να πάθω και εγώ τα προηγούμενα χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο. Και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη τα προηγούμενα χρόνια για κάποιες συμπεριφορές. Αυτά. Αλλά όπως και να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εγώ πραγματικά πολύ μεγάλη μας χαρά που ήρθατε. Ειδικά εσείς οι δύο. Δηλαδή, μόλις μιλάγαμε με την Λυκερία και είπαμε, ήταν τα πρώτα ονόματα που υπόθηκαν. Σας εκτιμούμε πάρα πολύ. Γιατί είστε αυθεντικοί, τι πήρε, παιδί μου. Η εκτίμηση είναι αμοιβαία, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ειδικά, δεν ξέρω πόσα χρόνια είσαι στο μπασκετάκι. Από το 18. Εγώ που είμαι από την πρώτη μέρα, λοιπόν. Το έχω πει και στην Λυκερία επανειλημμένως. Περίμενα μια τέτοια στιγμή να έρθει. Γιατί ήθελα και η δικιά μου φωνή να ακουστεί ευρύτερα, αλλά και η φωνή της ομάδας μου. Περιμένουμε στο νησί κάλεσμα να γίνει εκεί πέρα ένα ωραίο podcast, τηλεοπτικό. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Άντε να δούμε. Πριν κάποια χρόνια κρατάω, είχε ξέρεις, κάνει ένα ντοκιμαντέρ τον Μπασκετάκη, το θυμάσαι, η κυρία μου. Για μας, και θα μιλήσω για μένα, άστο για μας. Για μένα προσωπικά, ό,τι είναι αυτό που διαφημίζει και προβάλλει το νησί μας προς τα έξω, είναι καλοδεχόμενο. Αυτό που κάνουμε εμείς, πέρα από το μπασκετικό κομμάτι που ευχαριστιόμαστε, παίζουμε, διασκεδάζουμε, νικάμε, χάνουμε, είναι και αυτό. Εκπροσωπούμε ένα νησί, εκπροσωπούμε την καταγωγή μας, εκπροσωπούμε τα παιδικά μας χρόνια, εκπροσωπούμε τα πάντα. Οπότε, οτιδήποτε είναι και προβάλλει το νησί μας παρά έξω, για μας είναι καλοδεχούμενο. Ονειρευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια να κάνουμε ένα 3-on-3 κάτω στο νησί. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, το νησί δεν έχει αξιόπιστο γήπεδο. Και να ευχηθούμε στο Μινά να η ομάδα του να έχει καλύτερη τύχη από ό,τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας πέρασε και ο Στέφανος. Και το κλείνουμε εδώ. Το κλείνουμε εδώ. Θα κάνεις αυτά, επίτηδες στο closing. Το κλείνουμε εδώ. Επειδή τόση ώρα για πολιτικά δεν έχουμε μιλήσει. Όχι. Θα το κλείσω εδώ. Θα το κλείσω εγώ. Και εγώ σε αυτή την τάξη πραγματικά. Ναι. Οπότε δεν σχολιάζω τίποτα. Βλέπεις λοιπόν τόσα χρόνια που τον είχα είδωλο. Τον είχα είδωλο. Βλέπεις ότι όλα κάπου έρχονται και τέμνονται. Άρα λοιπόν, εσύ που κάνεις τη σπέκουλα και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είσαι από τους στάνταρ που ψήφιζαν Πασόκ, αλλά παίρνουν τα δημόσια έργα. Λοιπόν, θα βάλω τέλος. Πολύ μπάσκετ. Μεγάλος κόλτς Δεμέναχας. Μεγάλος κόλτς Δεμέναχας και συντροφάρα. Να είστε όλοι στον καλά. Στον Αριστείο, καλή επιτυχία, καλά παιδιά. Καλά καλά σε όλους. Καλά play-off και πολύ μπάσκετ. Φιλιά πολλά.